Κύριε Μανδαλάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εκ νέου στη μάχη, λοιπόν. Έχετε συστηθεί, βέβαια, στο Ηρακλειώτικο κοινό από το 2014. 14, μάλλον. Σωστά. Οπότε, θέλω ξεκινώντας να σας ρωτήσω αν η παρουσία σας ως ενεργοί πολίτες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ουσιαστικά και η πρίκα σας για την επόμενη μάχη. Κοιτάξτε, η παρουσία των ενεργών πολιτών που πήρε ένα μεγάλο ποσοστό ψήφων, το 21% στις εκλογές του 2014, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έλεγα ότι έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της αντιπολίτευσης. Σε όλα τα θέματα που ετέθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, οι ενεργοί πολίτες είχαν πάντα άποψη, πάντα γνώριζαν τα θέματα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια, σας το αναγνωρίζει και ο κόσμος. Είναι απόλυτη αλήθεια και κάναν πάρα πολλές ουσιαστικές παρεμβάσεις που αν οι παρεμβάσεις που κάναμε γινόταν δεχτές από τη Δημοτική Αρχή, πιστεύω ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ καλύτερα από ότι είναι. Και ορισμένες παρεμβάσεις που εισακούστησαν και έγιναν δεχτές, έγιναν πράξη σε, θα έλεγα, πολύ αργό χρόνο. Όπως ο τροφή για παιδικούς ή όπως τα τέλη, τα δημοτικά τέλη και όλα τα σχετικά. Πάντως, για να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα 4 χρόνια, να ξέρετε ότι δεν δούλευαν οι 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Ηλίας Ολιγερός ως επικεφαλής της παράταξης, αλλά υπήρχαν ομάδες, θεσμικά όργανα μέσα στην παράταξη των ενεργών πολιτών, υπήρχαν επιτροπές, ομάδες επιστημόνων που δούλευαν διαρκώς. Δηλαδή, ό,τι εμείς λέγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν η θέση προσωπική, η δικιά μου ή του Ηλία ή της κυρίας Καλουδιώτη, του κυρίου Καλέμπα ή του κυρίου Αθανασάκη. Ήταν θέσεις που ήταν απόρρια συλλογικών συζητήσεων. Τις πρώτες ημέρες, το πρώτο διάστημα μετά τις εκλογές, είχατε στηρίξει ενεργά και ουσιαστικά την παρούσα Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, μετά από κάποιους μήνες, αποστασιοποιηθήκατε. Γιατί συνέβη αυτό? Θα σας έλεγα ότι δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι. Οι ενεργοί πολίτες δεν είχαν πάρει, δεν είχαν δώσει γραμμή τότε να μιλήσουμε με όρους πολιτικής, να υποστηρίξουμε την νη Δημοτική Αρχή. Απλώς ψήφισε ο καθένας κατά συνείδηση. Ψήφισε ο καθένας κατά συνείδηση. Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Και κοιτάξτε, το να συμπλέουν απόψεις προς το καλό των Ηρακλειωτών, ό,τι καλύτερο. Όμως από κάποιο σημείο και μετά, όλες οι παρεμβάσεις που κάναμε δεν έπιαναν τόπο και βλέπαμε πράγματα τα οποία τώρα αποδεικνύεται το πόσο δίκιο είχαμε, που τα περνούσαν τελείως απαρατήρητα ο κάποια στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δεν σημαίνει, και δεν ήρθα εδώ για να κρίνω τη Δημοτική Αρχή, προς Θεού. Σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τους Ηρακλειώτες αυτή τη στιγμή είναι το νερό. Και αν οι παρεμβάσεις μας από την αρχή, γιατί όλοι πίστευαν ότι η αποσελέμης είναι μια πανάκια λύση, ότι θα λύσει τα πάντα. Αλλά αν δεν βρέξει, ο αποσελέμης από μόνος του δεν λέει τίποτα, δεν γεμίζει. Είχαμε κάνει προτάσεις να εκμεταλλευτούμε το νερό του Αλμυρού, για παράδειγμα, γιατί ο Αλμυρός βγάζει τόνους νερού, όπου είναι γλυκό νερό, με πολύ λίγη διαμόρφωση είναι πόσιμο το νερό αυτό. Και θα μπορούσαμε όλο αυτό το νερό να το μαζεύουμε για να το έχουμε σε περιόδους που υπάρχει ανομβρία στο Ηράκλειο. Ένα θέμα, παράδειγμα, σφαίρω για το νερό. Ένα δεύτερο πράγμα είναι η καθαριότητα της πόλης. Είναι τα σκουπίδια, είναι η ανακύκλωση. Ένα τρίτο είναι τα δημοτικά πάρκινγκ. Όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν, αν είχαν δεχθεί παρεμβάσεις, να είχαν λυθεί ή να είχαν προγραμματιστεί, αν θέλετε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι μία εύρωστη οικονομικά. Ένας Δήμος εύρωστος στην Ελλάδα. Και αυτό που πολλές φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου έχω πει και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δεν είναι επιχείρηση. Τα χρήματα που έχει ο Δήμος πρέπει να γυρίζουν ανταποδοτικά στον πολίτη του Ηρακλείου.